Κύριε Διαμαντίδη ήταν εδώ για τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Πες μας επιγραμματικά τι σου είπε. Είχε μία ώρα άδεια από τον προπονητή και πρώην συμπαίκτη του. Πήγε στο χώρο που ένας από τα δύο κλειστά που έχει την Ακαδημία μαζί με Κώστα Χαραλαμπίδη, τον Νίκο Χατζηβρέτα και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Με τον Κώστα Χαραλαμπίδη που ήταν και αντίπαλη το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας. Πρέπει να σας πω βέβαια τι έγινε από τους μικρούς εκεί που βρέθηκαν, αλλά και από τους γονείς. Καλά, εδώ εμείς χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Με το ζόρι έφυγε γιατί έπρεπε να φύγει, γιατί η άδεια ήταν για μία ώρα και έπρεπε και είχε υποχρεώσει με την ομάδα το φαγητό. Μετά η θεωρία, ακριβώς το πρόγραμμα δεν ξέρω. Χρειάζεται πολύ θεωρία ο Διαμαντίδης. Ναι, πάντα γίνεται, συζητάνε για το παιχνίδι από τον προπονητή. Απλώς. Προσωστός, όπως πάντα, όπως τον γνωρίζουμε, να πούμε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης τα 5 χρόνια που έμενε στη Θεσσαλονίκη ήταν ακριβώς στα ούτε 50 μέτρα από την ΕΡΤ και συχνά το βλέπαμε και συζητούσαμε και παραμένει το ίδιο απλώς. Και νομίζω αυτό που λένε ότι αποκαλύπτεται ένας άνθρωπος, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, αποκαλύπτεται όταν αποκτά φήμη ή χρήμα. Δόξα. Ο Δημήτρης και δόξα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραμένει ο ίδιος ή όταν βρίσκεται σε δύσκολες στιγμές όταν ζωρίζεται όπως. Απλώς μου συμπληρώνει την πολύ καλή εικόνα που έχω. Ναι. Και στο λέω εγώ Ολυμπιακός. Ναι. Ο Δημήτρης είναι κάτι το ξεχωριστό πραγματικά, ένα διαμάντι πραγματικό στον ελληνικό αθλητισμό και, από τη, και όχι με την απόδοσή του που πολλοί θεωρούν τον πληρέστερο Έλληνα μπασκετμπολίστα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά... Είναι η Ρωσιλία, αν το λες αυτό, ναι. Όταν υπάρχει Γκάλης. Γκάλης και. Αλλά αν το βάλει σε κάτι. Λέμε για πληρέστερο, okay. Δεν λέμε τώρα. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία δεν νομίζω. Βέβαια περιλαμβάνονται όλα μαζί, όποιο μπορεί να το αντιληφθεί. Και πάνω απ' όλα τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν αυτό. Έχω τέτοια σχέση. Αλλά αυτό που μπορώ να καταθέσω είναι ότι είναι ένα τεράστιο μπασκετμπολίστα. Τεράστιο. Και ένα σπουδαίο άνθρωπο. Μίλησε η πείρα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο, τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Γιάννη Δέλκο και στην Αθλητική Κυριακή ο Δημήτρης Διαμαντίδης. The B-Win MVP of Top 16, Round 13. The legendary Dimitris Diamantidis. Δημήτρης Διαμαντίδης, MVP της 13ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Μια ακόμη διάκριση για τον πληρέστερο Έλληνα καλαθοσφαιριστή στις τόσες και τόσες που έχει στην καριέρα του, τον παίχτη που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας ομάδος που ανήκει στο team των κορυφαίων στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο ίδιος πάντως θεωρεί ότι πάνω απ' όλα είναι ομάδα και ότι το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Οι στόχοι ατομικοί δεν με ενδιαφέρουν, γιατί αυτό που ουσιαστικά παλεύεις όλη σου τη χρονιά είναι η ομαδική σου στόχη και αυτό που θες να κατακτήσεις. Μέχρι στιγμής η χρονιά για εμάς είναι καλή. Έχουμε κατακτήσει το κύπελο, είμαστε πρώτοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, απομένουν τρεις αγωνιστικές. Έχουμε περάσει το 8 της Ευρωλίγκας και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς και από εκεί και πέρα θα δούμε. Άλλαξε τώρα κάτι στην ομάδα, φαντάζομαι νέα φιλοσοφία με έναν πρώην συμπαίκτη προπονητή. Σίγουρα όταν έρχεται ένας προπονητής στη μέση της χρονιάς δεν μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μέσα από την προπόνηση προσπαθούμε να βελτιώσουμε, να βάλουμε 2-3 πράγματα γιατί δεν είναι εύκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξει όλα. Αλλά θεωρώ ότι ο coach μέχρι στιγμής δουλεύει αρκετά. Σίγουρα και εμείς σαν ομάδα θέλουμε βελτίωση και προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο να γινόμαστε καλύτεροι. Όπως ήταν καλό, κερδίσατε τη Μάλαγα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, κέρδισε ο Ολυμπιακός και έτσι δεν θα υπάρξει ο εμφύλιος γιατί πολλοί περίμεναν μια από τις δύο ομάδες, θα περάσει την τελευταία αγωνιστική. Ναι, σίγουρα καταρχήν για το ελληνικό μπάσκετ είναι όμορφο παρόλο τη δύσκολη οικονομική περίοδο που περνάει και η χώρα μας, αλλά επειδή έχει επηρεάσει και το κομμάτι του αθλητισμού, οι δύο ομάδες καταφέρνουν και βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο και είναι ανταγωνιστικές. Τώρα από τη μεριά αυτό, το παιχνίδι που θα έρθει παίζουμε μέσα στον Ολυμπιακό. Σίγουρα δεν θέλουμε κανείς από τους φορείς που ασχολούνται με τον μπάσκετ και τον κόσμο που θέλει να έρθει να δει μπάσκετ και να απολαύσει να υπάρχουν επεισόδια. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει. CSKA Real, τι πιο προτιμάτε? Δεν έχουμε προτίμηση, θα δούμε. Εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε και με τους δύο. Ξέρουμε ότι είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Σίγουρα πρέπει να είμαστε, να παρουσιαστούμε καλύτεροι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πιθανότητες πρόκρισης και θεωρώ όταν θα έρθει αυτή η ώρα θα είμαστε έτοιμοι. Είπες μια κουβέντα πριν στα παιδιά ότι δεν είσαι ηγέτης. Ο ηγέτης όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζει ελπίδα, μοιράζει, ίσως δίνει όνειρα και εσύ το κάνεις αυτό με την απόδοση και τη συμπεριφορά σου. Εντάξει, θεωρώ ότι μέσα στο γήπεδο δεν θεωρώ, το είπα και πριν, δεν θεωρώ τον εαυτό μου, γιατί ούτε θέλω να μπω σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγώ προσπαθώ να κάνω αυτό που μπορώ. Αν μπορώ να κάνω κάτι και να βοηθήσω την ομάδα μου,
καλός. Αν δεν μπορώ, θέλω να ξέρω όμως ότι προσπάθησα πάρα πολύ και στο τέλος υπάρχει και νικητής και ετοιμένος. Η προσωπική ζωή τώρα πώς είναι, με οικογένεια είναι καλύτερα? Όχι, δόξα τω Θεώ, έχω ένα παιδάκι το οποίο μου έχει αλλάξει η ζωή. Και πλέον όλο μου το είναι και το σκεπτικό μου είναι στην κόρη μου. Φαντάζομαι ότι χαρούμενος κάθε φορά που έφυγε τη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ευχάριστη σαν να μπει, δεν είναι? Καλά, σίγουρα. Πάντα είναι, νιώθω πολύ όμορφο όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω περάσει 5 χρόνια εδώ πέρα από τη ζωή μου. Και όποτε έρχομαι, βρίσκω παλιούς φίλους και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφο. Και μάλιστα κοντά στην ΕΡΤΕ και όπου και εμείς κάνουμε το δικό μας αγώνα. Σίγουρα, ναι. Όπως και όλος ο κόσμος, παρακολουθούμε τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά σε όλη την κοινωνία και στον κλάδο το δικό σας. Εντάξει, εγώ από την μεριά μου εύχομαι να λυθούν όλα. Σίγουρα δεν θέλουμε να υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει και μακάρι όλα να πάνε καλά. Εδώ έχετε κάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, ναι. Με τον Νίκο, με τον Κώστα, με τον Λάζαρο. Σίγουρα και με τον Νίκο και πολύ καλή Λάζαρο, δουλειά και με τους άλλους προπονητές. Ναι, υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι δουλεύουν. Και νομίζω ότι τα παιδιά που είναι εδώ πέρα και όλα και ασχολούνται, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτή, είμαι μακριά. Αλλά νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά που είναι πολύ όμορφο. Και εύχομαι να περνάνε καλά τα παιδιά, όπως είπα, και να συνεχίσει να γίνεται καλή δουλειά. Δεν τα βάζω όμως από τη με τα παιδάκια αντιπάλους. Εντάξει, κάνανε δίδυμο Λάζαρος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Διαμαντίδης και έπαιξαν με τα παιδιά. Έτσι. Μα δεν είδες ότι το παιδάκι έφτανε στα γόνατα του Διαμαντίδη. Παίζουν τώρα με Λάζαρο Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ήταν εκπληκτικό. Εντάξει, να παίξεις για λίγο έτσι. Ναι. Ωραίο. Και κάνουν μια καταπληκτική δουλειά πραγματικά. Και με άλλους προπονητές. Μεθοδική δουλειά. Μάλιστα, πρόσφατα ήρθαν και από την Ρωσία δύο πρώην μπασκεμπολίστες, διεθνείς μπασκεμπολίστες, για να δουν την ακαδημία αυτή. Είναι πράγματι. Εντάξει, άμα αγαπάς κάτι εκεί σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και το παιδαγωγικό κομμάτι. Πολύ σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες. Και ειδικότερα όταν μου λες ότι είναι ένας τόσο ακέραιος χαρακτήρας. Τι το λένε καλά, παιδιά. Έχουν δέσει πάρα πολύ. Δείξαμε το φίλο σου που είσαι. Απλά πράγματα. Εγώ δείχνω εσένα. Μεγάλα.